Το ζήτημα αυτό το συζητήσαμε αρκετά και στην Επιτροπή. Εμείς θα πούμε ακριβώς το ίδιο, ότι αυτή η συζήτηση για το αν δεσμεύει ή δεν δεσμεύει η κατεύθυνση των άρθρων και των διατάξεων που τίθεται για αναθεώρηση δεν έχει καμιά πρακτική αξία, κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Θεωρητικό ενδιαφέρον μπορεί να έχει, βεβαίως, επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά τελικά είναι θέμα πολιτικό και είναι θέμα πολιτικού συσχετισμού. Γιατί είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, είτε θέλουμε, είτε δεν θέλουμε, τον τελικό λόγο τελικά τον έχει η επόμενη, η αναθεωρητική βουλή. Και δεν υπάρχει και πρακτικά τρόπος, δεν υπάρχει και πρακτικά μέσο να διασφαλίσεις αυτή τη δέσμευση. Γι' αυτό λέμε ξανά ότι είναι θέμα πολιτικό και θέμα πολιτικού συσχετισμού. Και αυτό συνέβαινε και στις προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις. Γι' αυτό και τότε και εμείς ως ΚΚΕ, αλλά και άλλα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, λέγαμε ότι δεν πρέπει σε κρίσιμες συνταγματικές διατάξεις να συγκεντρώνεται ο αριθμός των 180 βουλευτών, προκειμένου η επόμενη κυβέρνηση, η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία να έχει λευκή επιταγή, να έχει το ελεύθερο και να έχει λυμμένα τα χέρια της, προκειμένου να ψηφίζει και να αναθεωρεί τις διατάξεις όπως αυτή θέλει. Εμείς την ίδια στάση είπαμε θα κρατήσουμε και τώρα. Τα άλλα κόμματα αλλάζουν τη θέση τους ανάλογα με το αν είναι στην κυβέρνηση ή αν είναι στην αντιπολίτευση. Το μεν κόμμα που είναι στην κυβέρνηση κάθε φορά θέλει να υπάρχει δεσμευτικότητα. Το δε κόμμα που είναι στην αντιπολίτευση και φιλοδοξεί να γίνει κυβέρνηση θέλει να έχει ελευθερία κίνησης προκειμένου να έχει διακριτική ευχέρεια στην επόμενη Βουλή. Ας κάνουμε όμως μια υπόθεση εργασίας. Ρεαλιστική. Ας πούμε ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν ξεκίναγε τώρα, ξεκίναγε με την προηγούμενη Βουλή. Η κυβέρνηση Σαμαρά, η προηγούμενη κυβέρνηση, ξεκίναγε τη συνταγματική αναθεώρηση και πρότεινε να αλλάξουν μια σειρά άρθρα σε αντιδραστική κατεύθυνση. Να μπουν οι εσωσκελισμένοι προϋπολογισμοί που λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία και τις απορρίπτει ο ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα αν το υλοποιεί ως πολιτική, κυβερνητική πολιτική, να μπει αναθεώρηση του άρθρου 16 κτλ. Και ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία να διαχειριστεί την αναθεώρηση, την τελική φάση της αναθεώρησης. Τι θα έλεγε, με δεσμεύει ο προσανατολισμός για αναθεώρηση του άρθρου 16 στην κατεύθυνση ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων ή με δεσμεύει η κατεύθυνση της αναθεώρησης για τη συνταγματοποίηση των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών? Φυσικά και όχι. Ο κύριος Κατρούγκαλος θα έλεγε ότι αυτό θα επιχειρηματολογούσε για το ανάποδο. Και η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρηματολογούσε πάλι για το ανάποδο. Θα επιχειρηματολογούσε για τη δεσμευτικότητα. Άρα λοιπόν, κακά τα ψέματα, εδώ μιλάμε. Κύριε Κατρούγκαλε, δεν διέκοψα. Να μην, κύριε Κατρούγκαλε, σας παρακαλώ πολύ, να εξελιχθεί η συζήτηση. Στο τέλος, πείτε τη μία φράση για να μην χάσουμε χρόνο. Εντάξει, αλλά μόνο αν επιτρέπει. Δεν επιτρέπει. Άρα εδώ μιλάμε για μία συζήτηση η οποία έχει στοιχεία υποκρισίας, έχει μικροκομματικές σκοπιμότητες. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι κυρίως αφορά το άρθρο 32 του Συντάγματος, στην αναθεώρηση του άρθρου 32, όπου και οι δύο συμφωνείτε, ότι θα πρέπει να αποσυνδεθεί η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διενέργεια εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα σε πλήρη αντίθεση με αυτά που έλεγε και έκανε το 2014, απλά ο ένας λέει εκλογή, η Νέα Δημοκρατία εκλογή με 151, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει εκλογή από το λαό, που είναι βαθιά αντιδραστική θέση, γιατί ισχυροποιεί ένα μονοπρόσωπο όργανο. Δεν είναι τυχαίο ότι και η Χρυσή Αυγή υπερασπίζεται αυτή τη θέση. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι διαφωνούμε και το λέμε, κύριε Πρόεδρε, γιατί εκ παραδρομής γράφει κάτι αντίθετο στην έκθεση της Επιτροπής. Λοιπόν, θεωρούμε επομένως υποκριτική αυτή την αντιπαράθεση. Δεν πρόκειται να πάρουμε μέρος σε καμία σχετική ψηφοφορία επί του θέματος, η οποία μάλιστα μπορεί να επαναληφθεί σε μια επόμενη Βουλή για να αποφασίσει το ακριβώς ανάποδο, ότι δεν υπάρχει δεσμευτικότητα. Λοιπόν, ξεκαθαρίζουμε επομένως. Σαφής.